Καλώς ήρθατε στο κανάλι Ιστορία για όλους. Σήμερα θα μιλήσουμε συνοπτικά για την προσωπικότητα του Άγγλου βασιλέα Ριχάρδου του Πρώτου, του επωνομαζόμενου Λεοντόκαρδου. Ο Ριχάρδος γεννήθηκε στην Οξφόρδη της Αγγλίας και ήταν ο τρίτος γιος του βασιλέα Ερίκου Δευτέρου της Αγγλίας και της Ελεονόρας της Ακουιτανίας. Από τα νεανικά του χρόνια έδειξε την προτίμησή του για τις περιπέτειες των πολεμικών επιχειρήσεων, σε αντίθεση με τα καθήκοντα της αυλής. Οι γονείς του τον ονόμασαν Δούκα της Ακουιτανίας της Νοτιοδυτικής Γαλλίας το 1172, αλλά ο Ριχάρδος συνεργάστηκε με τα αδέλφια του σε μια εξέγερση εναντίον του πατέρα τους. Αν και αυτή η εξέγερση απέτυχε, ο πατέρας του δεν του στέρισε αυτό το αξίωμα. Όταν εν τέλει πέθανε ο πατέρας του το 1189, ο Ριχάρδος κληρονόμησε το θρόνο της Νορμανδίας και της Αγγλίας. Ο βασιλέας πλέον Ριχάρδος δεν έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τη διακυβέρνηση των δύο βασιλείων του. Στην πραγματικότητα δεν έμεινε πάνω από 6 μήνες στην Αγγλία για τα επόμενα 10 χρόνια. Χρησιμοποίησε όμως τα έσοδα του στέματος για να χρηματοδοτήσει την Τρίτη Σταυροφορία με σκοπό να απελευθερώσει τους Άγιους Τόπους από την Ισλαμική κατοχή. Ο Ριχάρδος λίγο έλειψε να φέρει την Αγγλία στο χείλος της χρεοκοπίας, ξεπουλώντας κτήματα και επιβάλλοντας βαρεά φορολογία, έτσι ώστε να βρει τους απαραίτητους πόρους για την εκστρατεία του. Ο Ριχάρδος απέπλευσε με το στρατό του για την Παλαιστίνη το 1190, σχεδιάζοντας να περάσει το χειμώνα του στη Σικελία. Όταν διαπίστωσε ότι η Σικελή δεν ήταν αρκετά φιλόξενη, κατέλαβε τη Μεσίνη εξ εφόδου για να πάρει αυτό που δεν του είχαν προσφέρει οι Σικελίες φίλοι. Την Άνοιξη, ο Ριχάρδος απέπλευσε για την Κύπρο, όπου εγκατέστησε μία βάση ανεφοδιασμού. Έφτασε στους Αγίους Τόπους στις 8 Ιουνίου 1191. Με τη χρήση βίας αλλά και την ισχυρή του προσωπικότητα, ο Ριχάρδος συνδυάστηκε με τις δυνάμεις των Γάλλων και των Γερμανών και ανέλαβε τη διοίκηση της φιλιορκίας της Άκρας, που είχε κρατήσει 2 χρόνια. Μέσα σε 6 εβδομάδες, ο Ριχάρδος με το ισχυρό και ενωμένο του στράτευμα νίξε τους Μουσουλμάνους και μπήκε στην πόλη. Στη συνέχεια έσφαξε χωρίς σύκτο 2.700 αιχμαλώτους. Αφού λοιπόν εξασφάλισε το πολύ σημαντικό λιμάνι της Άκρας, ο Ριχάρδος προήλασε προς την Ιερουσαλήμ με σκοπό να την απελευθερώσει από τον Σουλτάνο Σαλαντίν, ο οποίος είχε κατακτήσει την Αγία Πόλη το 1191. Στη διάρκεια της πορείας, ο Ριχάρδος απέδειξε τη στρατηγική και επιμελητική του ικανότητα, κινώντας το συμμαχικό στράτευμα των 50.000 ανδρών παραλλήλως προς την ακτή, ενώ ο στόλος ακολουθούσε μεταφέροντας προμήθειες. Ο Ριχάρδος επέβαλε αυστηρή πειθαρχία, απαγορεύοντας τους άνδρες του να σπάσουν τις γραμμές τους και να καταδιώξουν μικρές ομάδες μουσουλμάνων που τους παρενοχλούσαν με σκοπό να τους παρασύρουν σε ενέδρες. Επίσης, αγνώρισε μουσουλμανικές προκλήσεις ως τις 7 Σεπτεμβρίου, οπότε με ένα προκαθορισμένο σύνθημα έστρεψε ολόκληρο το στρατό του εναντίον του εχθρού του στο Αρσούφ, σκοτώνοντας 7.000 μουσουλμάνους, ενώ οι Σταυροφόροι είχαν μόνο 700 απώλειες. Επίσης, δεν είχαν μπροστά τους μια ισχυρή στρατιωτική αντίσταση στον δρόμο προς την Ιερουσαλήμ, αλλά βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια πολιτική καμένης γης, αφού ο Σαλαντίν διέταξε το στρατό του που υποχωρούσε να καταστρέψει όλες τις προμήθειες και τα πηγάδια. Όλο τον επόμενο χρόνο, ο Ριχάρδος και ο Σαλαντίν περιορίστηκαν σε αψημαχίες, ενώ ο Ριχάρδος δεν μπορούσε να συγκεντρώσει αρκετές προμήθειες και νερό για να πολιορκήσει την Ιερουσαλήμ. Ο Σαλαντίν απέφυγε να εμπλακεί σε μια αποφασιστική μάχη και το Σεπτέμβριο του 1192 οι δύο ηγέτες, που παρά τις διαφορές τους έτρεφαν αμοιβαία εκτίμηση ο ένας για τον άλλον, συμφώνησαν σε μια τριετή ανακοχή, με τους Σταυροφόρους να διατηρούν την Άκρα και μια παράκτητα λωρίδα γης. Οι Μουσουλμάνοι κράτησαν την Ιερουσαλήμ, αλλά οι Χριστιανοί προσκυνητές απέκτησαν το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στα ιερά μνημεία της πόλης. Στα τέλη του 1192, καθώς ο Ριχάρδος επέστρεφε στην πατρίδα του από τη θάλασσα, το πλοίο του ναυάγησε κοντά στη Βενετία και ο ίδιος συνέχισε το δρόμο του μέσα από την Αυστρία, όπου πιάστηκε αιχμάλωτος από τον Λεοπόλδο της Αυστρίας. Ο Λεοπόλδος κράτησε τον Ριχάρδο φυλακισμένο σε διάφορα κάστρα και τον απελευθέρωσε μόνο όταν ο αγγλικός λαός πλήρωσε για λίτρα το τεράστιο για την εποχή ποσό των 150.000 μάρκων. Όταν επέστρεψε στην Αγγλία, ο Ριχάρδος εστέφθη για δεύτερη φορά βασιλιάς στις 17 Απριλίου για να επιβεβαιώσει το αξίωμά του, αλλά δεν έμεινε για πολύ σε αυτή τη χώρα. Τον Μάιο πέρασε στην Νορμανδία, όπου για τα επόμενα 5 χρόνια ασχολήθηκε σε μικροσυγκρούσεις με διάφορους εχθρούς,
που επιβουλεύονταν το στέμμα του και κάποιες περιοχές του βασιλείου του. Το πιο σημαντικό επίτευγμα του Ρικάρδου σε αυτή την περίοδο, που δείχνει πόσο καλά κατανοούσε την οχυρωματική τεχνική, ήταν η ανέγερση του σπουδαίου κάστρου Γκαλιάρ σε μια νησίδα του ποταμού Σικουάνα. Την άνοιξη του 1199, ο Ρικάρδος πολιόρκησε το κάστρο του αρχιεπισκόπου Τζιλιμός, ο οποίος αρνείτο να του παραδώσει ένα θησαυρό από χρυσάφι που είχε ανακαλύψει ένας χωρικός. Στη διάρκεια μιας αψιμαχίας, ο Ρικάρδος, που ήταν όπως πάντα στην πρώτη γραμμή, δέχθηκε ένα βέλος στον ώμο. Το τραύμα μολύνθηκε και ο Ρικάρδος πέθανε από γάγκρινα στις 6 Απριλίου, στα 41 χρόνια. Σύμφωνα με το βιβλίο και την αφήγηση του Michael Lee Lanning, έχουμε κάποια στοιχεία και μαρτυρίες που μπορεί να συνηγορούν ότι ο Ρικάρδος ήταν ομοφυλόφιλος, επειδή δεν άφησε κάποιον διάδοχο σε όλη τη ζωή. Αν και οι περιπέτειες του περιέχονται σε αναρρύθμιτα βιβλία, σε ποίηματα και σε κινηματογραφικές ταινίες, έχουν πολύ μικρή έως καθόλου σχέση με την ιστορική αλήθεια και απεδείχθη ότι ήταν ένας από τους λίγους διοικητές που διέθεταν την ικανότητα να οργανώνουν και να συντονίζουν τις κάθε λογής δυνάμεις του σταυροφόρων και τα κατορθώματά του τον κατατάσσουν ως έναν από τους σημαντικότερους στρατιωτικούς ηγέτες του Μεσαίωνα. Αυτό λοιπόν ήταν ένα ακόμη βίντεο της σειράς Μεγάλη Στρατηγή της Ιστορίας στο κανάλι μας Ιστορία για Όλους. Εάν πραγματικά σας άρεσε, μπορείτε να αφήσετε κάποιο σχόλιο και like και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας για περισσότερα.